Χριστός Ανέστη χαρά μου και όπως περιμένουμε να φανεί κιόλας στα Άγια Θεοφάνεια και να φωτίσει όλο τον κόσμο, να καθαρίσει όλο τον κόσμο από την αμαρτία, όπως λένε οι ευχές του Μεγάλου Αγιασμού και φυσικά όπως θα καθαρίσει όλη την Δύση, να καθαρίσει και εμάς που είμαστε η κορονίδα της κτήσεως που έφτιαξε ο Χριστός. Την παραμονή των Θεοφανίων θα κάνουμε νηστεία για να υποδεχτούμε τα Θεοφάνεια, την εορτή, και φυσικά είναι η μοναδική μέρα νηστείας μέσα στο 12ήμερο, ακριβώς γιατί προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη εορτή του Θεοφανίου, κυρίως για να κοινωνήσουμε, αλλά μετά και για να πιούμε το μεγάλο αγιασμό, τον οποίο να τον έχετε πάντοτε πρόχειρο σε οποιαδήποτε ασθένεια ψυχική και σωματική για να τον πίνετε. Το Άγιο 12ήμερο λοιπόν μας αξίωσε ο Θεός και πάλι να το ολοκληρώσουμε ορθόδοξα, πνευματικά, να γυρίσουν την Παρασκευή τα νερά στον Ιορδάνη, όπως θα γυρίσουν τώρα, γιατί δεν γυρίσαν πριν από 13 ημέρες, τώρα θα γυρίσουν, ο Ιορδάνης αστραφεί στα οπίσω και φυσικά όλοι μαζί να έχουμε τη χαρά αυτή της φώτισης, η οποία είναι του Αγίου Πνεύματος και μπορεί να ξεκινάει από μια ελπίδα και από ένα χαμόγελο και να φτάνει μέχρι και το να ανακαινιστεί ο άνθρωπος, αφού για άλλη μια φορά συγχωρούν οι αμαρτίες του, γιατί και αυτός μπαίνει μέσα στον Ιορδάνη μαζί με τον Κύριο και καθαρίζει από οποιοδήποτε ρήπο. Έτσι λοιπόν δοξάζουμε τον Θεό γιατί μας αξίωσε πολλά πράγματα και βάζουμε σε δεύτερη μοίρα τους πολέμους, τους ανθρώπινους, που είναι μάχες και φόβοι των ανθρώπων οι οποίοι όχι μόνο πέφτουν θύματα του διαβόλου, αλλά τους αρέσει κιόλας να υποκύπτουν σε αυτόν τον ζυγό και να παραμένουν εκεί. Γι' αυτό και η φώτιση που θα μας δοθεί θα είναι για να κόψουμε κάθε σύνδεσμο από τον παλαιό άνθρωπο, τον παλιάνθρωπο, έτσι. Να το χαρούμε κιόλας, αλλά να μας βοηθήσει αυτή η ορμή και αυτό το φύσιμα, το υπέρλαμπρο και το ουράνιο του Παναγίου Πνεύματος, να μας δώσει όθηση να πετάμε τον παλαιό άνθρωπο σιγά σιγά ή γρήγορα γρήγορα. Φέτος δώσαμε ένα σύνθημα και θα έχουμε μεγάλο πόλεμο, σίγουρος είμαι γι' αυτό. Θα πολεμήσουμε τα κινητά. Και θα και πολεμήσουμε τα κινητά για τα παιδιά μας. Γιατί ίσως καμιά φορά ο άνθρωπος να του κάνει για τον εαυτό του να μην έχει τόσο μεγάλο κίνητρο. Όταν του κάνει για τα παιδιά του όμως έχει ακόμα ένα δεύτερο κίνητρο. Γι' αυτό να πολεμήσετε αυτήν τη νέα εποχή που βάζει τα παιδιά μας να ζουν και εμάς αν δεν προσέξουμε σε μια δεύτερη ζωή, σε μια ψεύτικη ζωή, να πολεμήσουμε με χίλιους τρόπους, να μηχανευόμαστε κάθε μέρα έναν τρόπο για να απομακρύνονται τα παιδιά από τις οθόνες γενικότερα και από την νοοτροπία που περνάνε οι κατά τα άλλα αστείοι τύποι, αλλά δυστυχώς υπηρέτες του συστήματος και του δαίμονα, γιατί δεν κάνουν κάτι καλό στις ψυχές των ανθρώπων, αντιθέτως μεταφέρουν πολλά μικρόβια. Προσοχή λοιπόν στα παιδιά μας και προσευχή και να κάνουμε ένα κίνημα όλοι μαζί αδερφοί μου εναντίον των κινητών και όταν λέω κινητών αντιλαμβάνεστε ότι αναφέρομαι σε κάθε μέσο τηλεοψίας η οποία πλέον δεν είναι κάτι που ενώνει τους ανθρώπους όπως γινόταν το 1960 που ήταν μια τηλεόραση στο χωριό μέσα και πήγαιναν όλοι οι άνθρωποι και βλέπανε σαν κινηματογράφο αλλά τώρα χωρίζει τους ανθρώπους γιατί κάθε δωμάτιο σε κάθε σπίτι έχει δύο οθόνες. Σίγουρα ένα κινητό και μια τηλεόραση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό όσοι κάνετε αγώνα και δεν έχετε τηλεόραση και έχετε παλιά κινητά, όχι smartphones, και βάζετε περιορισμούς στα παιδιά σας, εσείς είστε άξιοι και θα είστε άξιοι και θα σας δώσει ο Θεός ένα χάρισμα παραπάνω αυτήν την χρονιά. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αν περιμένουμε από τα παιδιά μας, θα βρεθεί σίγουρα κάποιο θαυματουργό που θα κάνει ένα θαύμα, αλλά όλα τα υπόλοιπα θα χαθούν. Γι' αυτό πρέπει εμείς να κάνουμε τον πόλεμο. Να κάνουμε λοιπόν πρακτική εξάσκηση των όσων μάθαμε, έτσι, γιατί μαθαίνουμε συνέχεια πράγματα και φυσικά να φιλοσοφήσουμε και να πάρουμε επιτέλους απόφαση στη ζωή μας τι είναι αυτό το καλά που λέμε, είμαι καλά. Συνήθως οι άνθρωποι που σε έχουμε αναλύσει πολλές φορές είναι καλά όταν επιτυχάνονται οι σκοποί τους, όποιοι να είναι και αυτοί, καμιά φορά και παράνομοι. Είναι καλά όταν περνάνε καλά, κατά το ανθρώπινο, έχουν να φάνε, να πιούν, να πάνε ταξίδια, αυτοκίνητα,
ιστορίες και τέτοια. Και άλλες φορές έχουν και είναι καλά όταν καταφέρουν και εκδικούνται αυτούς οι οποίοι τους αδίκησαν. Όλα αυτά δεν είναι το καλά. Το καλά θέλει φιλοσοφία. Καλά είναι ο άνθρωπος που είναι στη θέση του. Διότι μια μπαταρία αν τη βάλεις να φορτίσει και την αφήσεις λίγο ξεκολλημένη από το φορτιστή, δεν πρόκειται να φορτίσει ποτέ. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι κολλημένος με τον Χριστό και είναι φορτισμένος πάντοτε και είναι χαρούμενος και είναι, έχει ζει μάλλον, να το πούμε καλύτερα, την αληθινή ζωή. Άσχετα αν ακόμα δεν έχουμε πάει στην πραγματική αληθινή ζωή και μας περιμένουν οι Άγιοι εκεί και λένε ότι θα περιμένουμε να χαρούμε όλοι μαζί. Να κάνετε και μια υπομονή με Άγιο σκοπό, γιατί η υπομονή με το ζόρι και γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, δεν λέει κάτι. Να κάνετε μια υπομονή με σκοπό. Γιατί η υπομονή τελειώνει σε ήττα, αλλά πάντοτε κερδίζει. Να πείτε, θα κάνω υπομονή για να κερδίσω αυτό. Η υπομονή για να κερδίσω αυτό σημαίνει κάθαρση του εαυτού μας, προσευχή και υπομονή. Όχι έτσι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, θα κάνω υπομονή. Και φυσικά, αδερφοί μου, να σας πω κι εγώ κάτι για αυτή τη χρονιά, αν θέλετε, για αυτή τη φώτιση, από τη φώτιση αυτή, ότι κι εγώ κάνω καριέρα και από ό,τι νομίζω ξέρετε και όπου και να είστε και αν κανείς θέλει μπορεί να δοκιμάσει, η καριέρα μου είστε εσείς και ο θρόνος μου είναι η αγκαλιά σας, η αγκαλιά των μικρών παιδιών και όσων προσπαθούν να γίνουν μικρά παιδιά. Γιατί εκεί είναι το μυστικό της αγκαλιάς για να είναι καθαρή. Πρέπει ο άλλος να είναι μικρό παιδί. Δεν λέω ότι δεν μας έφθειρε ο κόσμος, έτσι είναι το πνεύμα αυτού του κόσμου, αλλά θα παραμείνουμε παιδιά όπως έχουμε δώσει υπόσχεση, γιατί κατά τα άλλα ο ορθόδοξος είναι και ο αισιόδοξος, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή δεν θα παραδώσουμε τα όπλα, ούτε θα απογοητευτούμε ποτέ. Ποτέ σε αυτή τη μικρή ζωή. Γι' αυτό και λοιπόν προσπαθήστε να καταλάβετε με την καρδιά ορισμένα πράγματα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι καμιά φορά ούτε η γλώσσα βοηθάει στην εκκλησία, ούτε η ζωή που είναι αμερικάνικη πλέον. Αμερικάνικη ζωή σημαίνει είμαι διαλυμένος από εδώ και από εκεί, δυο μουριές σε τρεις μεριές, ό,τι να είναι όπως να είναι, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς τίποτα. Το μόνο πρόγραμμα που βάζει ο άνθρωπος είναι η δουλειά, μην χάσει το φράγκο. Μετά από εκεί πέρα, μόλις τον βγάλεις από τη δουλειά, αποσυντίθεται εντελώς. Και δεν μπορεί να βάλει κανένα πρόγραμμα στον εαυτό του, παρά μόνο όσοι το πάρουν απόφαση. Διότι η αρχή της προκοπής είναι το πρόγραμμα. Έχω πρόγραμμα. Τέλος πάντων, προσπαθήστε να είναι και αυτό ένα πρόγραμμα, να καταλάβετε με την καρδιά σας ορισμένα πράγματα. Και μια και το είπαμε για όλους, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, και τώρα όπως προετοιμάζει και ο Αντίχριστος, την έλευσή του μέσω της τηλεόρασης θα την κάνει γνωστή. Πάρετε επιτέλους τις απόφαση, καταλάβετε ότι η τηλεόραση είναι ένας κύκλος. Κάθε χρόνο δείχνει τα ίδια και τα ίδια. Κάθε μέρα, κάθε 25 Δεκεμβρίου, κάθε 20 Μαρτίου, κάθε 30 Ιανουαρίου δείχνει τα ίδια. Κάθε χρόνο. Έτσι. Άλλοτε σε τρομάζει, άλλοτε σε καθησυχάζει χωρίς να πρέπει, άλλοτε σε κοιμίζει και ούτω καθεξής. Αυτή είναι ακριβώς αν έχετε, επειδή είναι μέσα στη ζωή μας, ως αρνητικό παράδειγμα, τότε θα προκόψετε. Και θα προκόψετε, γιατί εσείς θα βάλετε πρόγραμμα κάποτε. Ο δρόμος είναι μονόδρομος, έτσι. Αν τον πήρε κανείς, πρέπει να φτάσει. Αν δεν φτάσει, θα πρέπει να το παρατήσει. Δεν έχει να πάμε ζιγ-ζακ δηλαδή. Ο δρόμος είναι ίσχυος και είναι μονόδρομος. Και δεν κάνεις πίσω. Όποιος κάνει λίγο πίσω, είναι ανάξιος της κλίσεως της οποίας έχει. Γιατί καλό είναι να είμαστε ευλογημένοι, αλλά να εκτιμούμε κιόλας, έτσι, αυτό που έχουμε. Και αυτό που έχουμε, αδερφοί μου, είναι, θέλει κάθε τόσο ξύπνιο. Από το ύπνο, το αντίθετο του ύπνου. Θέλει ξύπνιο. Ξύπνιο και ξύπνιο. Και φυσικά, κάνοντας αυτή την προσπάθεια, με τη χάρη του Θεού, θα αποκτήσουμε και σταθερότητα και θα δείτε ότι θα είμαστε καλά. Εύχομαι λοιπόν καλά Θεοφάνεια, αυτό το λέει όλα, τα λέει όλα, η γιορτή της Θείας Επιφανίας, που φανερώθηκε ο Θεός στον κόσμο, ολόκληρος, η Αγία Τριάδα, πριν είχε φανερωθεί ο Χριστός μόνο που έγινε άνθρωπος, και αν μπορείτε έτσι να φέρνετε στο μυαλό σας εκείνη τη σκηνή,
με πρωταγωνιστή τον Κύριο, όπου φανερώθηκαν όλοι στον Ιορδάνη ποταμό και ο πρόδρομος και οι άνθρωποι το κατάλαβαν, το είδαν, έτσι. Ποιο είδαν? Τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Τον ακούσαν, δηλαδή τον Πατέρα, και είδαν το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς να κατεβαίνει πάνω στο Χριστό. Και μακάρι και ευλογημένοι εκείνοι που στάθηκαν εκεί, αλλά να ξέρετε ότι από εκείνους πολλοί χάθηκαν. Δεν έχει λοιπόν σημασία, το επιζητάμε, την ευλογία την επιζητάμε, αλλά ευλογία παίρνουν όλοι. Σημασία έχει η αξιοποίηση της ευλογίας αυτής που θα πάρουμε. Έτσι με αυτές τις ευχές λοιπόν, και τα υπόλοιπα τα δίνει το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι να τα μιλήσουμε δηλαδή, σας προπέμπω και σας παρακαλώ να εύχεστε κι εσείς για μένα, γιατί πέραν όλων το ζητούμενο είναι να μην χάσουμε το Χριστό, να μην χάσουμε την Αγία Τριάδα, να μην χάσουμε αυτό για το οποίο κληθήκαμε, και όταν έρχεται στο νου μας πόσο μεγάλο είναι αυτό, πραγματικά δεν αντέχεται η χαρά. Έτσι. Αυτή τη χαρά να έχετε λοιπόν και καλή φώτιση να έχουμε. Διευχόμεν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ενέσουν και σώσουν εμάς. Αμήν.